Σήμερα να καλωσορίσω την κυρία Δώρα Αυγέρη, τη βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι και αναπληρώτρια σε θέματα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δώρα. Καλά είστε? Χρονιά πολύ καλά, χαίρομαι που σας βλέπω και που τα ξαναλέμε μετά από έτσι, την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Τα ξαναλέμε, αλλά όσο πάντα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Επειδή είστε από τους βουλευτές οι οποίοι επισκέπτεστε συχνά την επαρχία, φαντάζομαι τα θέματα της ακρίβειας κυριαρχούν στις συζητήσεις σας. Ο κόσμος βλέπει τα σούπερ μάρκετ να έχουν ανεβάσει κατά πολύ τις τιμές, τη ΔΕΗ να έχει πάει στα ύψη, το πετρέλαιο και η βενζίνη να έχουν ξεφύγει. Πού θα οδηγήσει, πιστεύετε, αυτή η κατάσταση, και αν αυτή η κατάσταση είναι μόνο ως αποτέλεσμα του πολέμου ή αν βρήκανε κάποιοι την ευκαιρία να βγάζουν χρήμα? Είναι μια κατάσταση που δεν χρειάζεται να κινηθείς πολύ μακριά από το σπίτι σου για να τη διαπιστώσεις. Βέβαια, εντάξει, εμείς εδώ στην Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης είμαστε περιοχές αγροτικές, ξέρετε, άνθρωποι του μεροκάματο, του μόφου, που προσπαθούν, εργαζόμενοι, άνεργοι, αλλά και εδώ στη γειτονιά μου είναι άνθρωποι που παλεύουν πάρα πολύ σκληρά και τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και με βαρύ χειμώνα μπροστά μας, κυρία Αυγέρη. Μόνο 270 ευρώ σύνταξη, τι να πρωτοκάνεις. Δεν θα πάρω φέτος πετρέλαιο, μου λέγει η γειτόνισσα. Ίσα-ίσα αυτά τα 370 ευρώ είναι να πληρώσεις τη ΔΕΗ, να πληρώσεις το τηλέφωνο, να δώσεις κάποια για τα φάρμακα και δεν μένουν παρά ελάχιστα χρήματα για τις ανάγκες της διατροφής. Υπάρχουν οικογένειες που ζορίζονται ακόμη και για να τα φέρουν βότα με το καθημερινό τραπέζι, να γεμίζουν το ψυγείο. Το ψυγείο είναι άδειο, το τραπέζι στερείται βασικών ειδών διατροφής και αναφερόμαστε και σε περιπτώσεις οικογενειών που έχουν παιδιά. Τα σχολικά γεύματα αργούν, η βενζίνη δεν υπάρχει για να καλύψει, ούτως ή άλλως πάει και αυτή η επιδότηση στο 15 cent. Το πετρελαίο. Το πετρελαίο, συγγνώμη. Αλλά είναι και κίνηση για κάποια αυτοκίνητα αυτό. Δεν είναι απόρρια του πολέμου. Προφανέστατα ο πόλεμος ήρθε και πολλαπλασία σε μια δύσκολη κατάσταση. Ή μάλλον να το αντιστρέψω. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου ήρθε να τις πολλαπλασιάσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι αυτό, κυρία Αυγέρη, που λέει ο λαός. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και βρήκε μεγάλη ευκαιρία από ό,τι φαίνεται. Και στα σούπερ μάρκετ οι αυξήσεις είναι πάνω από 30%. Είναι. Έχουμε φτάσει να έχουμε μεγαλύτερο ενεργειακό πληθωρισμό από όλη την Ευρώπη, πάνω από το 60%, ενώ είναι κάτω από το 40% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς όμως, εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στο απόγειο αυτής της στρεβλής κατάστασης, της πολύ δύσκολης κατάστασης, πάρα πολύ δύσκολης, αλλά να υπενθυμίσω ότι αυτή η κούρσα της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας και του πληθωρισμού έχει ξεκινήσει για τη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο. Έχει ξεκινήσει, κάποιοι... δεν άκουσα, συγγνώμη. Εδώ και ένα χρόνο. Κλείνουμε χρόνο. Γι' αυτό και δεν έχει και αποθέματα και αντοχές ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, τα ελληνικά νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Όποιο λίπος που δεν υπήρχε, γιατί ούτως ή άλλως μην ξεχνόμαστε ότι όλοι ήμασταν μετά από μια περίοδο κρίσεων, χρεοκρατίας, ίσα-ίσα προσπάθησε η οικονομία και η κοινωνία να αναταχθεί, να σταθεί στα πόδια της, ήρθε η κυβέρνηση, ήρθε η πανδημία, ανέκαμψε αυτή την πορεία, εμπόδισε αυτή την πορεία ανάκαμψης, και πάλι λέω με τις επιλογές τις κυβερνητικές. Φτάσαμε από πέρυσι τέτοιο καιρό και πιο πριν από την έκθεση που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί τα μηνύματα δεν ήταν καλά. Δεν άκουγε ο κύριος Μητσοτάκης, αγρόνι γόραζε, ήρθε και ο πόλεμος, ήρθε και η ενεργειακή κρίση που είναι η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, μιας Ευρώπης που πυροβολεί τα πόδια της, κύριε Ριστόπουλε, και φτάνουμε τώρα μπροστά σε έναν χειμώνα που φαίνεται να είναι πολύ δύσκολος. Αυτό το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε αυτό? Ειλικρινά δεν μπορείς να καταλάβω τι ακριβώς είναι, για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε εκεί και για ποιο λόγο να πληρώνουμε αυτά τα χαράτσια. Δείτε τώρα ότι μας άφησε τελείως αποδυναμωμένους η κυβέρνηση με αυτή την απόλυτη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Το να καθορίζεται η τιμή με βάση την τιμή του φυσικού αερίου, να μας αφήνει χωρίς δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να γίνεται βορρά στα αρπακτικά
Και μάλιστα, όχι μόνο να γίνεται βορρά στα αρπακτικά η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, πρώην δημόσια, έφυγε το ΔΕΛΤΑ, να αποτελεί και έναν οδηγό μπροστάρισα ιδεή σε αυτό το παιχνίδι της εσχροκέρδειας. Δείτε τι έχουν κερδίσει μέσα σε αυτό το διάστημα οι ενεργειακοί παίχτες. Δείτε τι έχουν κερδίσει, δισεκατομμύρια, υπερκέρδη. Και να έρχεται η κυβέρνηση, και αντί η κυβέρνηση να έρχεται όλα αυτά να τα ρυθμίζει, να μπαίνει ανάχωμα, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που παίζουν παιχνίδια εσχροκέρδειας σε βάρος του ελληνικού λαού να παίζουν ακόμα χειρότερα παιχνίδια. Κυρία Γκόρη, για να μας λέει η κυβέρνηση, ωραία, να φύγουμε από το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι μάλιστα τιμωρεί και αυτούς που δεν έχουν φυσικό αέριο και τις εγκαταστάσεις. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από την κρίση και το φυσικό αέριο. Είναι μια τρέλα, ένας παραλογισμός. Όλα είναι στα λόγια, αλλά είναι και τελείως απόψε από το σχεδιάσμα. Από τη μία λέγανε να πάμε στο φυσικό αέριο, έγινε αυτή η βία απολιγνητοποίηση, ήρθε η κρίση με τον πόλεμο και το πρόβλημα που υπάρχει φυσικά στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στα ευρωπαϊκά κράτη για την προμήθεια φυσικού αερίου. Έρχεται η κυβέρνηση, λέει, γυρίστε το, προσαρμοστείτε, μην έχετε φυσικό αέριο, και από την άλλη δεν δίνει κανένα κίνδυνο να μην έχει φυσικό αέριο, αλλά σε αφήνει δεσμευμένος αυτό που υπήρχε ως πρόβλεψη πριν, να έχει φυσικό αέριο. Δείτε ποιο είναι το ισχύον καθεστώς. Και θα το διαπιστώσετε το ίδιο. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία υποτίθεται είναι να βλέπει την αγορά για να μην υπάρχουν μονοπόλια, να υπάρχει ένας ελεύθερος ανταγωνισμός. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στο θέμα της ενέργειας οι μεγάλοι παίκτες τα βρίσκουν μεταξύ τους και πάνω κάτω έχουν καθορίσει τις τιμές στο επίπεδο που θέλουν. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο έχουν κάνει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν ανεβάσει τις τιμές μαζί, φαίνεται κατόπιν συμφωνίας, έχουν μειώσει τις ποσότητες σε συσκευασμένα προϊόντα. Αν θέλετε, εδώ η Ένωση Κονσερβοποιών και αυτοί 5-6 άτομα καθόρισαν την τιμή. Αν θέλετε και στα μέσα ηλεκτρονικής, στα μέσα τα ηλεκτρονικά, η Ντίτσια μονοπόλιο είναι. Τελικά υπάρχει αυτός ο ελεύθερος ανταγωνισμός στη χώρα μας ή τελικά κάναμε trust στη θέση των μονοπωλίων? Είναι πολύ καλή επισήμανση που κάνετε, γιατί υποτίθεται μία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση θα φρόντιζε τουλάχιστον να υπάρχει ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού. Τελικά, ο κύριος Μητσοτάκης, το σύστημά του δεν είναι παρά ένα σύστημα, αυτό που αποκαλείται Μαξίμου ΑΕ και μάλιστα προήλθε εντός αγωγικών, έγινε φαμίλια. Είναι ένα σύστημα που δεν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται για να υπηρετεί τουλάχιστον αυτό που λέει τον υγιή ανταγωνισμό. Και αυτό που λέει και η Ευρώπη, έτσι. Η Ευρώπη είναι είναι ένα σικέ παιχνίδι, πολύ στημένο, πολύ συγκεκριμένο και πολύ στημένο, για να βάζει κατευθείαν με πολύ βρώμικο τρόπο πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες συγκεκριμένων. Και αυτό, ξέρετε, είναι που προκαλεί και την αντίδραση, όχι γιατί αγαπούν ιδιαίτερα το σοσιαλισμό τα ευρωπαϊκά όργανα, προκαλεί και την αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε, για παράδειγμα, όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ότι στην ουσία εγκαλείται η χώρα μας και για το πού πηγαίνουν τα χρήματα, αυτοί οι πόροι πολλών δις ευρώ. Τα πρώτα 500 εκατομμύρια ευρώ, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνονται σε 13 επιχειρήσεις. Και την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίοι, οι έμποροι, βρίσκονται εκτός αυτού του πολυστημένου παιχνιδιού να πηγαίνει έτοιμο ζεστό χρήμα σε συγκεκριμένους, για να κάνουν ακόμα περισσότερα εύκολα χρήματα, εύκολο πλουτισμό και πολλές φορές παράνομο πλουτισμό, γιατί τα δούλεψαν ακριβώς γιατί κάποιος τους έδωσε το ελεύθερο να κάνουν στημένα παιχνίδια, να συνεννοούνται τις τιμές, να κάνουν πρακτικές εναρμονισμένες, αυτό που περιγράφεται. Τελικά αυτοί που έχουν την ιδεολογία του ίδιου. Να μην λειτουργούν ανεξάρτητες αρχές, για παράδειγμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και όπου αυτές λειτουργούν υπερβάλλοντας εαυτές, οι επιτροπές, για παράδειγμα η ΑΔΑΕ, αυτή η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του απορρίτου,
να κινδυνεύουν οι ίδιοι άνθρωποι και να τραμποκίζονται. Όπως για παράδειγμα ο κ. Ράμος που πήγε να μιλήσει στην Εξεταστική Επιτροπή για αυτή την περιβόητη υπόθεση της παράνομης παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και δημοσιογράφου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Άλλων άλλων. Μάλιστα. Τελικά αυτοί οι οποίοι μιλάνε για ιδιωτική οικονομία, για ελεύθερη κτλ., πιο βαθιά βάζουν το χέρι στα ταμεία, τα κρατικά, μου φαίνεται. Είναι μια κρατικοδίητη κλεπτοκρατία που εμείς ούτως ή άλλως ως αριστερό προοδευτικό κόμμα έχουμε ιδεολογικές διαφορές σε σχέση με αυτό το μοντέλο. Αλλά σας λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση του το μοντέλο του να υπηρετήσει. Υπηρετεί μόνο τον εαυτό του και τη φαμίλια του. Αυτό το έχει αποδείξει σε όλους τους τομείς. Και θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο παραμένει αυτό είναι μόνο αυτό ο πλουτισμός που τον κρατά. Και αυτά τα συμφέροντα. Μάλιστα. Πραγματικά, είδηση, κύριε Ερυθρόπουλε, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Είναι είδηση. Είναι μεγάλη είδηση. Ως κόμμα αντιδράσατε για την περίπτωση της απόφασης που βγήκε για το θέμα της Siemens. Πιστεύετε πραγματικά ότι η δικαιοσύνη σήμερα ανταποκρίνεται στο έργο της και είναι και σήμερα η μέρα που γιορτάζει, έτσι? Βοήθειά μας. Και το λέω αυτό γιατί ρωτώντας έτσι με νομικούς, όλοι είναι απογοητευμένοι. Όλοι λένε ότι καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει χέρι αυτό το κατεστημένο που υπάρχει να γίνει πιο ζωντανό, πιο, που να ανταποκρίνεται στο καθήκον της τέλος πάντων. Αυτό είναι άδικο, γιατί το ζήτημα είναι τι προϋποθέσεις και τι όρους βάζεις για να γίνεται αυτή η περιβόητη απονομή της δικαιοσύνης. Να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Είναι άλλο η δικαστική εξουσία και άλλο η δικαιοσύνη ως αίσθηση, έτσι, η αίσθηση, το αίσθημα δικαίου. Και πώς αυτό το καλλιεργείς και κάνεις να το πιστεύουν κυρίως οι πολίτες τους, οποίους απευθύνονται και αποφάσεις, για τις οποίες αποδίδονται μάλλον. Αποδίδεται η δικαιοσύνη και βγαίνουν οι αποφάσεις. Δυστυχώς, τα έργα και οι μέρες της δικαστικής εξουσίας κατά την διακυβέρνηση αυτή δεν είναι τα καλύτερα δείγματα να αφήσεις. Θα πρέπει να τα πούμε. Και δεν είναι ταμπού να μιλάς, ακόμα και ένας βουλευτής, ένας δημοσιογράφος ή απλοί πολίτες, ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Αυτά τα αξιολογούμε. Και αυτό που έγινε με την περίπτωση της Siemens είναι κάτι που δεν το στηρίζει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, η εξωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Ερυθρόπουλε. Το στηρίζουν οι ίδιοι πολίτες, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς. Περιμένουμε χρόνια για να βρουν δικαιοσύνη σε μια υπόθεσή του, στις αίθουσες των δικαστηρίων και θα χρειαστεί και πολλές φορές παραγράφονται υποθέσεις. Βλέπουν σε άλλες περιπτώσεις να υπάρχει σπουδή για την απονομή της δικαιοσύνης και βλέπουν μεθοδεύσεις και πολυσιεργείς που οδηγούν, όπως εν προκειμένου στην περίπτωση της Siemens, σε παραγραφή αδικημάτων ομολογημένων. Και αν πάμε και σε άλλο, στο θέμα που είπατε. Το έγκλημα της Siemens, κύριε Ερυθρόπουλε, είναι ομολογημένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε αν ίσχυε αυτή η ιστορία. Είναι ομολογημένο και από τους ίδιους τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία και από τα κόμματα που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Τα χρήματα, ότι τα παιχνίδια που έπαιζε ο συγκεκριμένος πολυεθνικός κολοσσός στην Ελλάδα, δίνοντας μαύρο πολιτικό χρήμα και που έμπαιναν στα ταμεία των κομμάτων, δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούμενα ήταν. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, δείτε τι γίνονταν. Και οι άνθρωποι αυτών των κομμάτων που βρέθηκαν υπόλογοι το ομολόγησαν, ρίχνοντας πολλές φορές ο ένας την ευθύνη στον άλλο, πάντως το ομολόγησαν. Τώρα όλα αυτοί και πολύ περισσότερο ο κύριος Χριστοφοράκος, που τον άφησαν οι διοικητικές αρχές εκείνης περιόδου να φύγει άνετα, κύριος. Που άρχισε να φύγει το χαρτί. Ακριβώς. Θα μπορεί τώρα να έρθει και να κάνει τις διακοπές του στην Τίνο με σωτυχία με τον κύριο Μητσοτάκη. Τον μην πρωθυπουργό. Αυτά το λέτε προφανώς γιατί έχουν από κοινού αγορασμένο οικόπεδο. Τι να πει μετά ο κόσμος, ότι αυτό είναι δίκαιο, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα? Και προφανέστατα πλήττεται έτσι και το κύρος της δικαιοσύνης και το αίσθημα της εμπιστοσύνης στον κόσμο. Κυρία Βγέλη, όταν όμως το πολιτικό σύστημα βγάζει, ας πούμε, πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Και εκεί έχει να κάνει με τα θέματα δικαιοσύνης, έτσι, με τις ελευθερίες κτλ. Όταν ψηφίζεται μια τροπολογία και λέει, ξέρετε, η ΕΕΠ δεν έχει το δικαίωμα να μην δίνει, ξέρω και εγώ, τα στοιχεία στον ενδιαφερόμενο. Κάτι το οποίο θεωρώ
ότι έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει τις ελευθερίες του κάθε ατόμου και τα δικαιώματα. Όταν βγαίνουν τέτοιες τροπολογίες, αυτές δεν πρέπει να είναι αντισταγματικές? Δεν πρέπει να ξέρω κι εγώ κάποιος να πει, εντάξει, βγάλετε μια τροπολογία να καλύψετε ό,τι έχετε κάνει? Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Τίποτα δεν είναι πάνω από το Σύνταγμα. Οι νόμοι κρίνονται και αξιολογούνται για το πόσο είναι καλή ή κακή με βάση το πόσο είναι συμβατή και σύμφωνη με το Σύνταγμα. Και η συγκεκριμένη τροπολογία στην οποία αναφέρεστε είναι άκρως αντισταγματική. Το είπαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φέρανε και τροπολογία μάλιστα πρόσφατα, και εμείς είχαμε φέρει, αλλά και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, το προηγούμενο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και έγινε νόμος του Υγείας την περασμένη εβδομάδα, να δείχνουν να το κάνουν. Βέβαια. Αυτή είναι πολύ καλή κατήρηση για το πώς θα μπορούσε να πάρει. Οι οποίοι με δόλο κατεβάζουν μια τροπολογία, γνωρίζοντας ότι η μεγάλη πιθανότητα είναι να είναι αντισταγματική, δεν έχουν ευθύνη σε αυτή τη χώρα? Πολύ μεγάλες ευθύνες. Ούτως ή άλλως, αυτές οι ευθύνες εξετάζονταν στην Εξεταστική Επιτροπή, που με ευθύνη πάλι της πλειοψηφίας της κυβερνητικής έκλεισε άρων-άρων τις εργασίες ακριβώς για να ρίξει ένα πέπλο συσκότησης σε αυτό που απαιτεί ο ελληνικός λαός, η Ευρώπη, να ρίξει άπλο το φως. Εδώ υπάρχουν, υπάρχουν δύο τρόποι για να θεραπεύσει κανείς την ρήξη ενός νόμου ή μιας παράνομης πρακτικής μιας κυβέρνησης με το Σύνταγμα. Είτε να υπάρξει ένας καινούριος νόμος που να θεραπεύει αυτή την ασυμβατότητα, να αρθεί ένας καινούριος νόμος, μια τροπολογία που να καταργεί την προηγούμενη τροπολογία και να είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Δυστυχώς, μία και στην άλλη περίπτωση, προσέξτε με λίγο, η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόν. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν επέτρεψε να αλλάξει αυτή η υπεύθυνη τροπολογία. Από την άλλη, δεν έχουμε δει να παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για αυτή την ιστορία της παράνομης τροπολογίας πάνω στην οποία στηρίχθηκε μια παράνομη παρακολούθηση. Και μια τροπολογία η οποία έχει σκοπό να, συγκαλύψει. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μια τροπολογία που ουσιαστικά έρχεται για να συγκαλύψει και όχι να αναδείξει, να διελευκάνει ένα θέμα. Και να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν εσείς ή εγώ παρακολουθούμε, είμαι θύμα ή υποκείμενο, αντικείμενο της παρακολούθησης, δεν έχω τη δυνατότητα με κανέναν τρόπο αυτό να το ξέρω, να το επιβεβαιώσω, να δω τι έγινε, είναι νόμιμο ή παράνομο. Υπάρχει και γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με βάση αυτή την τροπολογία, είναι πάνω από τους νόμους, πάνω από το Σύνταγμα, πάνω από την Ελληνική Βουλή, πάνω από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως αποδείχθηκε πάνω από την Εξεταστική Επιτροπή. Το απόρριτο επικαλέστηκε και ο κύριος Κοντολέων και όποιοι άλλοι ήρθαν εκεί πέρα, είχαν πιει το αμύλιτο νερό. Ενώ δηλαδή, βέβαια, τώρα για να μιλάμε, κυρία Αυγέρη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η Εθνική ΕΕΠ έχει πράγματι έναν ιερό σκοπό για θέματα εθνικά. Όταν όμως χρησιμοποιεί, ξέρω κι εγώ, αυτές τις δυνατότητες που έχει να παρακολουθεί και να εκβιάζει ουσιαστικά πολιτικά πρόσωπα, τότε καταργείται κάθε έννοια της δημοκρατίας. Έτσι. Γι' αυτό τα πλαίσια αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα από το Σύνταγμα. Λένε ότι δεν είναι ο κανόνας το να παρακολουθείς κάποιον, είναι η εξαίρεση, και όταν υπάρχει αυτή η εξαίρεση για εθνικό συμφέρον, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή γιατί είναι για την καταπολέμηση των ποινικών, σοβαρών ποινικών αδικημάτων, γίνεται με όρους και προϋποθέσεις, με διαφάνεια, με εποπτεία και κυρίως με λογοδοσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς το ανώτατο όργανο που είναι η ίδια η Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα. Και επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ο, πώς το λέμε, ο υγειονομικός υπεύθυνος. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος έχει τον πρώτο λόγο αλλά και την τελική ευθύνη? Είναι ο αρμόδιος υπουργός ή πρωθυπουργός. Εδώ, ξέρετε, είδαμε ότι το εξής παράδοξο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό που άλλαξε αμέσως με το πανέλαβε τα καθήκοντά του τον νόμο για την επίβλεψη της ΕΕΠ. Έφερε δηλαδή την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του. Και μάλιστα έφερε και έναν επικεφαλής της ΕΕΠ που δεν είχε τα τοπικά προσόντα με τον προηγούμενο νόμο. Άλλαξε και τον νόμο για να φέρει έναν μουσικό να είναι επικεφαλής στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και όταν πιάστηκαν με τους κορδιούς στο μαξιλάρι,
ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε δεν ξέρω, δεν άκουσα. Και έριξε την ευθύνη στο διευθυντή και στον διοικητή. Ποιο λόγο να είναι. Ποια είναι η εποπτεία του, βέβαια. Δεν ξέρω αν διαβάσετε τι είπε στο Sunday Times. Σε μια ξένη εφημερίδα. Λίγο πολύ τώρα. Να έκανε γυριστεί στο εξωτερικό ο κύριος Μητσοτάκης. Αρχίζει να λέει για συνεργάτες που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Ενώ δηλαδή το ψέμα πάει σύννεφο. Ενώ στην αρχή όταν παραιτήθηκε ο κύριος ο Ανιψιός Δημητριάδης και ο Κοντολέων έλεγα το κάνανε για να μην υπάρχει τοξικό κλίμα. Μετά μίλησαν για ένα λάθος, έτσι, για μια έτσι εσφαλμένη εφαρμογή του τέλος πάντων όχι και πολύ καλούς χειρισμούς. Τώρα, αν διαβάσετε τι λέει στο εξωτερικό, λίγο πολύ αδειάζει και τον Κοντολέοντα και πολύ περισσότερο τον Ανιψιώτη. Αλλά σας έχω ειδήσεις. Επειδή ακριβώς δεν γίνεται τίποτα στη χώρα μας και επειδή η χώρα μας είναι υπόμενη και ελεγχόμενη από τα ευρωπαϊκά όργανα, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό τον έλεγχο για τη χρήση του παράνομου λογισμικού ζήτησε την παρέμβαση της Europol να έρθει δηλαδή στη χώρα μας να ζητήσει να μην καταστραφούν στοιχεία ακριβώς, γιατί τα στοιχεία που υπάρχουν εδώ και όλος αυτός ο αισμός, αυτός ο ζόφος είναι υλικό πάρα πολύ σημαντικό για τους ελέγχους και τις έρευνες που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την υπόθεση. Από εκεί όπου ξεκίνησε το θέμα, έτσι, η ανάδειξη του θέματος. Ωραία. Κυρία Βγέρη, θέλω λίγο να πάμε στο θέμα της έκθεσης του κυρίου Λύτρα. Εσείς από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ήσταν και εισηγήτρια, έτσι, τοποθετηθήκατε πάνω σε αυτό. Δεν ήμουν, αλλά ήμουν ομιλήτρια σε αυτό το σύνολο μέλη. Η έκθεση αυτή, έτσι, περιληπτικά, ουσιαστικά, λέει ότι είχαμε 97,7 θανάτους εκτός ΜΕΘ, την περίοδο της πανδημίας, 72,7 θανάτους της ΜΕΘ, 64% περισσότερα ήταν τα ποσοστά, τα θύματα στην επαρχία, κάτι το οποίο καταδεικνύει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις ΜΕΘ. Δεν μπόρεσαν οι ΜΕΘ να ανταποκριθούν στη μεγάλη πίεση την οποία δέχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πού αποδίδετε εσείς αυτά τα τρομακτικά, ειλικρινά, έτσι, ποσοστά? Η έρευνα αυτή, που είναι το δεύτερο μέρος μιας έρευνας, που ξεκίνησε ως έρευνα Λύτρα Τσιόδρα και μετά ο κύριος Τσιόδρας την έκανε με ελαφρά πηγηματάκια και έφυγε, γιατί προφανώς δεν ήθελε, φάνηκε, αν δείτε και το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, θα καταλάβετε. Τέλος πάντων, θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία και πολύ περισσότερο η επιστημονική άποψη. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι γενναίες επιστημονικές φωνές πολλές φορές έβλεπαν και την ποινή της πειράς. Αλλά έτσι είναι βάσανος η επιστημονική άποψη και η επιστημονική αλήθεια. Τι λέει αυτή η έρευνα? Στην ουσία λέει ότι το έγκλημα, αυτό το εκπρομελέτης δολοφονία σε βάρος του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που συντελέστηκε με την αποδυνάμωσή του, με την αφέμαξή του, ακόμη και με αυτό το απαράδεκτο μέτρο, το εξοντοτικό της αναστολής εργασίας 10.000 υγειονομικών, οδήγησε στην αποδυνάμωση, στην πλήρη αποδυνάμωση των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων δομών υγείας, εξαιτίας των οποίων είχαμε και απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Εν προκειμένου, εξαιτίας αυτής της αποδυνάμωσης των δημόσιων νοσοκομείων και τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, 97,7% των ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ πέθαναν. Και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 73% ανθρώπων που διασωληνώθηκαν μέσα στη ΜΕΘ επίσης πέθαναν, εξαιτίας αυτής της αποδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και τι άλλο μας λέει αυτή η έρευνα? Ότι ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από δολοφόνος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι και ένας πολύ μεγάλος ψεύτης και απατεώνας. Και μάλιστα ένας ψεύτης και ένας απατεώνας που δεν τρέπεται να πει ψέματα ενώπιον των δικών του βουλευτών, ενώπιον όλων των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον περασμένο Γενάρη. Θυμόσαστε τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι το ίδιο να διασωληνώνεις εντός ΜΕΘ και εκτός ΜΕΘ. Και μάλιστα έλεγε ότι δεν υπάρχει και κάποια έρευνα που να αποδεικνύει το αντίθετο. Η έρευνα αυτή, το πρώτο σκέλος της, βγήκε λίγες μέρες μετά. Ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε γνώση αυτής της έρευνας. Και μάλιστα τότε κάνανε ποιος πήρε την έρευνα, αν την πήρα εγώ, την πήρε εσύ, αν την πήρε ο Πίνα, το σκυλάκι του Μαξίμου. Και τώρα φυσικά έρχεται και το δεύτερο σκέλος αυτής της έρευνας. Του λέει και κάτι εξίσου πολύ σημαντικό, κύριε Ερυθρόπουλε, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων
20.000 περίπου άνθρωποι από τους 3.311 που χάσαν μέχρι σήμερα την ζωή τους, χάθηκαν την περίοδο της Υπουργίας, το διάστημα Υπουργίας του κυρίου Πλεύρη. Η συγκεκριμένη έρευνα του κυρίου Πλεύρη. 20.000 άνθρωποι από τους 3.311 χάθηκαν επί Υπουργίας Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης ανέλαβε τα καθήκοντά του 1η Σεπτεμβρίου του 2021. Η έρευνα που διεξήγαγε ο κύριος Λύτρας είναι από 1η Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Όλο αυτό το διάστημα αντικαλύπτει. Η έρευνα αποδεικνύει ότι η διαχείριση των πραγμάτων, η πολιτική που εφαρμόστηκε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν καταστροφική και εξαιτίας αυτής της διαχείρισης, της καταστροφικής πολιτικής, είχαμε αυτές τις απώλειες. Και μπορώ να σας πω. Η έρευνα δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το έχω ακούσει. Ότι δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι ξέρετε δεν έχουμε γιατρούς, μια χώρα που έχει αυθονία στους γιατρούς, η πραγματικότητα είναι ότι οι γιατροί γυρνάνε, δεν ανταποκρίνονται, έτσι, στις προκηρύξεις και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ χαμηλά η μισθή του και οι αποδοχές τους. Δεν ξέρω αυτό... αν έχετε μελετήσει καθόλου, κυρία Αυγέρη, αλλά δεν μπορεί ένας διευθυντής μιας ανεξάρτητης αρχής να παίρνει επίδομα θέσης 1.400 και ο διευθυντής, ο συντονιστής του ΑΧΕΠΑ 150 ευρώ. Δεν μπορεί αυτός που έχει μεταπτυχιακό γιατρός ή διδακτορικό να παίρνει 75 ευρώ και στο δημόσιο, σε όλο το δημόσιο να παίρνει 360. Δεν τα έχει προσέξει αυτά, φαίνεται, το Υπουργείο Υγείας, πόσο αδικημένους έχει τους γιατρούς. Το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, εφαρμόζει συνειδητά αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Θέλει να τελειώσει με το δημόσιο νοσοκομείο και ακριβώς... Να διώξει τους γιατρούς θέλει. Ακριβώς. Όχι μόνο δεν δίνει κίνητρα σε νέους ανθρώπους, σε νέους επιστήμονες να έρθουν να υπηρετήσουν το δημόσιο νοσοκομείο, τουναντίον δημιουργεί αντικίνητρα. Τι θέλω να πω. Όταν λες, όντως είναι δύσκολη η ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Εσείς γνωρίζετε, έχετε και παιδιά που είναι επιστήμονες της ιατρικής. Όταν λες ότι είναι δύσκολη και άγωνη η ειδικότητα του αναισθησιολόγου και υπάρχει έλλειψη γενικά και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και παντού στην Ευρώπη, δεν πρέπει να φροντίσεις οι αμοιβές αυτών των ανθρώπων να είναι ελκυστικές για να έρθει κάποιος και να κάνει την ειδικότητα και να μείνει μέσα στο νοσοκομείο, αλλά να διαμορφώσεις και τις συνθήκες μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, που ακόμα και αν έρθει κάποιος γιατί θα έχει μια καλή αμοιβή, μην σηκωθεί να φύγει, γιατί τι θέλω να πω. Όταν εσύ αντί να έχεις 25 αναισθησιολόγους στο Ιπποκράτειο, έχουν φτάσει αυτοί να είναι 7. Άρα, φεύγοντας, μένει η υπόλοιπη δουλειά και σε αυτούς που μένει, αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν. Και όταν τους γιατρούς εκεί τους μετακινείς από Θεσσαλονίκη σε Σέρες, έτσι ξαφνικά τους λες πάνε στις Σέρες για εφημερία, οι γιατροί σίγουρα γυρνάνε τις πλάτες. Στην ουσία, δηλαδή, να λες ότι δήθεν καλύπτεις τις ανάγκες στο νοσοκομείο της έδεσας ή στο Γενιτσόν, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν οι γιατροί και αναισθησιολόγοι να κλείνουν και οι κλινικές. Δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο. Ξέρετε ότι ένας γιατρός πρωτοδιορισμένος παίρνει καθαρά 1.100. Και ένας δικαστής πρωτοδίκης παίρνει 2.400. Τους έχουμε ανάγκη τους δικαστές. Πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενος και ο ένας, καλά αμοιβόμενος και ο άλλος, και επίσης να μην υπάρχουν ανισότητες. Ακριβώς επειδή σεβόμαστε το έργο και την αξία και το μεν και το δε. Ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα στα βρήματα της μελέτης Λύτρα, γιατί μας αφορά. Είμαστε στην Πέλα. Δείτε λίγο και πώς προβάλλονται και οι ανισότητες των περιφερειών. Δηλαδή, πόσο είναι, εξαρτάται η ζωή σου, το αν θα ζήσεις, θα αν διασωληνωθείς εντός ή εκτός ΜΕΘ, ένα το κρατούμενο, αλλά από την άλλη, και αν θα είσαι ασθενής στη ΜΕΘ ενός κεντρικού νοσοκομείου. Στην επαρχία ή στο κέντρο. Ή στις επαρχίες. Υπάρχουν νοσοκομεία περιφερειακά, όπου η θνησιμότητα στις ΜΕΘ ήταν 100%, ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράψατε. Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, ή αν έχετε προσωπικό, έρχεται και άμα έχει, το βγάζουμε σαν αναστολή, έτσι, μια έτσι αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους, απαράδεκτη συμπεριφορά, και από ό,τι διαβάζω, λέει, μελετάει η κυβέρνηση να τους ξαναπάρει πίσω. Ελπίζω να περιτανεύσει η λογική. Δεν είναι. Τώρα είναι. Είδε το φως το αληθινό ο κύριος Πλεύρης, δεν το είδε τώρα το φως το αληθινό, ούτε θα απεμπλακεί από τις ευθύνες του.
Κύριος Πελεύρης είναι υπεύθυνος και υπόλογος όχι μόνο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτό το έγκλημα σε βάρος του ΕΣΥ, για όλα αυτά που περιγράφονται στη μελέτη Τσιόδρα που αφορά ξεκάθαρα τη δική του περίοδο υπουργείας, τις μέρες, τα έργα και τις δικές του ημέρες, ευθύνεται πάρα πολύ και για την αιμονική πολιτική επιλογή της αναστολής των 10.000 εργαζόμενων, συσχετίζει αυτή την κατάσταση, την πολύ κακή κατάσταση στα νοσοκομεία, η μελέτη Λύτρα, και συμπτωματικά με το μέτρο της αναστολής. Εύχομαι ακόμη και τώρα που είναι πολύ αργά να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους, και γιατί έχουν χάσει τα μέσα διαχωρισμού του, αλλά και γιατί έχει αποστερηθεί τις υπηρεσίες του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά ο κύριος Πλεύρης δεν θα γλιτώσει ούτε από τις, δεν θα γλιτώσει από τις ευθύνες του, δεν ξέρω από τις τύψεις του, δεν νομίζω ότι είχε ποτέ, δεν τον άκουσα ποτέ να λέει έστω και μία συγγνώμη για αυτά τα όσα τραγικά διαπράχτηκαν επί των ημερών της Υπουργείας. Είπατε σε κάποιο σημείο του λόγου σας, κυρία Βιέρη, για μια δολοφονική πολιτική. Κάτι τέτοιο είχε πει με σκληρό τρόπο ο κύριος Κουρουμπλής, ο οποίος επιστρέφει με απόφαση του Προέδρου σας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρείτε ότι όταν διαγράφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ότι αδικήθηκε ο κύριος Κουρουμπλής? Ίσως ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε τις λέξεις ο κύριος Κουρουμπλής να αδίκησε το μήνυμα που ήθελε να στείλει. Πάντως είναι σαφές αυτό που είπε. Νομίζω ότι εξέφραζε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως μετέφερε την οργή και την αγανάκτηση και ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους εξαιτίας αυτής της κατάστασης που περιγράψαμε. Και ο κύριος είχε εξηγήσει εκείνη τη μέρα ότι μεταφέρει και την οργή ως ένας άνθρωπος που είχε χάσει συγγενικό του φιλικό του πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο. Και μπορώ να σας μεταφέρω και εγώ και την οργή και τον αγανάκτηση ανθρώπων που λένε ότι αυτό που έγινε είναι δολοφονικό. Και αυτοί που το διέπραξαν είναι δολοφόνοι. Όταν επομένως μεταφέρεις ως βουλευτής αυτή την οργή, είσαι ο αγωγός της οργής και της αναγανάκτησης αυτών των ανθρώπων. Και τελικά, δυστυχώς, αρκετούς μήνες μετά από αυτή την τοποθέτηση, βλέπουμε ότι το έγκλημα δεν σταμάτησε. Συνεχίζεται. Άλλη. Είναι αδιαρκές. Κυρία Βιέρη, πριν σας ευχαριστήσω, αν θέλετε έναν επίλογο, θα τον ακούσουμε. Να ζητήσω από τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή να μην αισθάνεται απογοητευμένος. Έχει κάθε λόγο φυσικά να βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ δύσκολη, αλλά το μόνο που θα μας δώσει είναι ότι δεν μπορούμε παρά να διεκδικούμε εμείς οι ίδιοι αυτή την αναδοχή αυτή της κατάστασης που ζούμε. Δεν γίνεται με ανάθεση. Δεν γίνεται με προφορική εντολή. Γίνεται με κινητοποίηση, γίνεται με αγώνα. Είναι δύσκολο όταν έχεις τις ανάγκες σου, όταν δεν έχεις το χρόνο, γιατί κάνεις πολλές δουλειές, 12 και 14 ώρες βρίσκεις στον δρόμο για να μπορέσεις να τα αποκριθείς σε έξοδα που σε υπερβαίνουν. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και στην τελική ανάλυση, αυτό, η τελική κουβέντα διατυπώνεται στην κάλπη. Η κάλπη είναι αυτή που θα μας σώσει από τον κάλπικο Μητσοτάκη. Πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν αυτός ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα εγγραφεί στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας ως η χειρότερη και πιο καταστροφική κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τον τόπο. Να ευχαριστήσω την κυρία Δώρα Βιέρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, αμέσως πάλι κοντά σας.